Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στα στούντιο του Web Sports TV. Είναι η έκτη κατά σειρά εκπομπή Rugby Show. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Καλόξυλος, ο Διεθνής Διαιτητής, για ακόμα μια φορά. Καλησπέρα για μένα. Καλησπέρα Γιώργο. Ο οποίος θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε τη θεματολογία και τη σημερινή εκπομπή. Η σημερινή εκπομπή θα αναλωθεί σε θέματα αβαντάζ στο παιχνίδι. Το αβαντάζ θα δούμε αναλυτικά γιατί ακριβώς μιλάμε. Είναι ο διαιτητής κρίνει ότι κάποια σημεία του παιχνιδιού, αντί να δοθεί η παράβαση, αφήνουμε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Είναι περίπου όπως και στα άλλα αθλήματα, στο ποδόσφαιρο ας πούμε. Αφήνουμε το παιχνίδι λοιπόν να εξελιχθεί και αν τελικά η εξέλιξη του παιχνιδιού είναι τέτοια ώστε να, η ομάδα που έχει κερδίσει το αβαντάζ να χάνει την κατοχή της μπάλας, επαναφέρει την παράβαση. Θα τα πούμε αναλυτικά βέβαια. Καθώς και τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής που αφορούν πιο πολύ την λογική και, και τις αρμοδιότητες του διαιτητή μέσα στο παιχνίδι και πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Θα τα πούμε λοιπόν αναλυτικά. Ξεκινώντας λοιπόν τη σημερινή θεματολογία, θα μιλήσουμε όπως είπαμε και πριν για το αβαντάζ. Θες να μας πεις λίγο παραπάνω. Εγώ έκανα ένα μικρό πρόλογο. Καλός ή κακός. Θα μας πεις λίγο παραπάνω για το αβαντάζ. Βεβαίως. Το αβαντάζ είναι ένα όπλο το οποίο έχει ο διαιτητής για να δίνει πλεονέκτημα στην ομάδα η οποία έχει κερδίσει μια ποινή, μια παράβαση της αντιπάλου της. Το πλεονέκτημα είναι ένα όπλο το οποίο έχει ο διαιτητής για να μπορεί να υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι. Σε κανέναν δεν αρέσει να υπάρχουν διαρκώς σταματήματα και παραβάσεις, σφύριγμα από εδώ, σφύριγμα από εκεί. Όχι, γιατί είναι κουραστικό και βαριούνται και οι παίχτες και οι θεατές και οι τηλεθεατές που το βλέπουν από το σπίτι. Μα είπα, σημασία έχει να είναι ελκυστικό ένα άθλημα ως θέαμα στον θεατή. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό. Οπότε με το πλεονέκτημα ο διαιτητής αυτό που κάνει είναι δίνει την δυνατότητα στην ομάδα η οποία έχει κερδίσει την ποινή να προχωρήσει είτε με θέμα χώρου είτε με θέμα τακτικής. Αν να αναλύσουμε λοιπόν τι είναι το καθένα από αυτά. Πλεονέκτημα χώρου. Πλεονέκτημα χώρου είναι να κερδίσει με λίγα λόγια μέτρα η ομάδα η οποία έχει κερδίσει την παράβαση. Να προχωρήσει προς την αντίπαλη περιοχή. Και πλεονέκτημα τακτικής είναι να δημιουργήσει τέτοια τακτική ώστε να έχει περισσότερους παίχτες από τους αντιπάλους, δηλαδή 2 προς 1, 3 προς 2, για να κερδίσει μέτρα και να μπορέσει να σκοράρει. Ναι, δηλαδή στην ουσία, όταν γίνεται μια παράβαση, ο διαιτητής κρίνει εάν μπορεί να δώσει το πλεονέκτημα, αν έχει νόημα να δώσει το πλεονέκτημα με αυτούς τους δύο κανόνες. Δηλαδή, αν η ομάδα που επιτίθεται εκείνη τη στιγμή μπορεί να έχει πλεονέκτημα χώρου ή πλεονέκτημα τακτικής. Αν δεν έχει κάτι από τα δύο. Στην ουσία σφυρίζει κατευθείαν την παράβαση. Ενώ αν έχει κάτι από τα δύο, ένα από τα δύο ή και τα δύο, όπως είπες, ή χώρο ή τακτική, τότε επιλέγει να δώσει το πλεονέκτημα σφυρίζοντας ακριβώς, μάλλον λέγοντας ακριβώς, όχι σφυρίζοντας, λέγοντας ακριβώς ποια είναι η παράβαση που θα είχε δοθεί. Ακριβώς. Και αν μπορεί να αν πει μπορεί ποιος, να πει ποιος την έχει κάνει και με ποιο τρόπο. Δηλαδή, π.χ. πλεονέκτημα, πέναλτι, το νούμερο 8 μπήκε offside. Ακριβώς. Δηλαδή, είτε με λεκτικά είτε με κίνηση. Γιατί μπορεί να μην υπάρχει δυνατότητα να το πει λεκτικά, ναι, οπότε βέβαια, είναι με κίνηση. Βέβαια. Εδώ να πούμε ότι είμαστε τυχεροί εισαγωγικά, γιατί ήδη έχουμε ένα παιχνίδι που έχει μεταδοθεί σε live streaming από το κανάλι μας εδώ, από το Web Sports TV. Και επειδή σε αυτό το παιχνίδι είχες ακριβώς το setup, σχεδόν μάλλον το setup ενός πλήρους οργανωμένου αγώνα, δηλαδή είχες μικρόφωνο, ενδοσυνεννόηση κτλ., νομίζω είναι καλό παράδειγμα να δείξουμε στον κόσμο πώς ακριβώς έδινες σε αυτό το παιχνίδι το συγκεκριμένο πλεονέκτημα στην ομάδα που είχε την κατοχή της μπάλας και πότε το σταμάταγες το πλεονέκτημα. Πότε δηλαδή σταμάταγε να έχει το πλεονέκτημα και έτσι έδινες την παράβαση στην ουσία. Να εξηγήσουμε ότι, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Να πούμε ότι είναι αγώνας Παναθηναϊκός, μάλλον έολος πατρών Παναθηναϊκός στο Παμπελοποννησιακό στην Πάτρα. Το δείχνουμε πρώτα σε κανονικό ρυθμό το παιχνίδι και θα το δείξουμε μετά πάλι σε αργή κίνηση. Βλέπουμε ότι ο έολος κάνει επίθεση. Το scrum half δίνει πάσα, του φεύγει όμως. Εδώ είναι νοκόν, όπως βλέπουμε. Ναι, φεύγει η μπάλα μπροστά, ταξιδεύει, χτυπάει στο έδαφος. Αυτομάτως δείχνει κατοχή ποιος έχει το πλεονέκτημα. Και με δευτερεύουσα κίνηση δείχνουμε ότι έχει γίνει νοκόν. Δεν κερδίθηκε. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, εδώ στην ουσία δεν δόθηκε το νοκόν, που ήταν η παράβαση που εσύ έδωσες. Ακριβώς, υπήρχε νοκόν. Γιατί πήγε η μπάλα στην ομάδα που θα κέρδισε την παράβαση, στον Παναθηναϊκό εν προκειμένου.
Μετά χάθηκε στην ουσία το πλεονέκτημα. Γιατί ο παίκτης του Παναθηναϊκού δεν μπόρεσε να κερδίσει μέτρα και απλά κλώτησε την μπάλα, η οποία βγήκε κατά απευθείας πλάγιο. Οπότε γυρίζουμε πίσω στην. Και δίνουμε την παράβαση. Αν έπαιρνε αυτό το αβαντάζ που ήταν χώρο στην ουσία αυτή τη στιγμή, στην προκειμένη, έτσι δεν είναι. Ο διαιτητής λέει πλεονέκτημα τέλος και αφήνουμε την μπάλα. Και συνεχίζεται η φάση. Δηλαδή το αβαντάζ έχει ένα. Μια λογική. Δηλαδή, όταν τελειώσει αυτή η λογική του Βαντάζ, πάει να ισχύει. Δεν το έχει επάπειρο μέχρι να τελειώσει η φάση. Να τονίσουμε όμως ότι πλεονέκτημα σε θέματα ασφαλείας δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν υπάρχει πιάσιμο από το κεφάλι και. Αν γινόταν high tackle, ας πούμε. Ναι, ή αντικειμενικό χτύπημα με τα πόδια, έτσι. Τότε πάει να ισχύει το πλεονέκτημα και αυτομάτως δίνεται η ποινή. Ναι, σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα ασφαλείας. Προσπαθούμε να είμαστε αυστηροί και μέσα στα πλαίσια του νόμου. Βέβαια. Να πούμε εδώ, νομίζω ότι δεν είχαμε ήχο σε αυτό το βίντεο. Ναι, δεν είχαμε ήχο. Να πούμε βέβαια ότι αν είχαμε ήχο, θα ακούγαμε, γιατί είχες μικρόφωνο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, θα ακούγαμε ότι την ώρα που εσύ, όπως φαίνεται στο βίντεο, δείχνεις την παράβαση με τα χέρια σου, ταυτόχρονα την έλεγες κιόλας την παράβαση και ακουγόταν ότι η παράβαση ήταν νοκόν υπέρ του Παναθηναϊκού και αβαντάζ. Έτσι. Ωραία. Να δούμε λοιπόν λίγο ποια είναι η αρμοδιότητα του διαιτητή πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Δηλαδή, τι ακριβώς είναι αυτό που κάνει ο διαιτητής πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, αναφορικά με τις δύο ομάδες και τους παίκτες των δύο ομάδων, και τι ακριβώς συμβαίνει όταν πάει να ξεκινήσει το παιχνίδι. Δηλαδή, πώς ξεκινάει ένα παιχνίδι ράγκμπι και με ποια λογική. Ακριβώς. Γιατί στην ουσία έχουμε τελειώσει τη θεματολογία και πάμε τώρα στο πώς ξεκινάει ένα παιχνίδι. Πριν ξεκινήσει λοιπόν το παιχνίδι, ο διαιτητής μαζί με τους βοηθούς επισκέπτονται τα αποδυτήρια και των δύο ομάδων. Ελέγχουν τις τάπες, να δουν ότι δεν υπάρχουν εχπειρές τάπες, ότι τα παπούτσια είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μπορούν να μην υπάρχει κάποιος άθελα τραυματισμός. Είπαμε, γίνονται επικίνδυνες τάπες όταν είναι φθαρμένες, γιατί είναι μητέρες και μπορεί, επειδή το άθλημα είναι και λίγο. Επαφής. Είναι πολύ επαφής, να μην υπάρχει λοιπόν κάποιος τραυματισμός χωρίς λόγο. Και στη συνέχεια, αφού ελέγξουν τις τάπες, μιλάει στον αρχηγό, υπαρχηγό, στην μπροστινή γραμμή του Scrum. Και στο Scrum Half και στις αλλαγές αυτών. Ναι. Και αυτό που κάνει είναι τους εξηγεί τι ακριβώς περιμένει από αυτούς, γιατί είναι οι θέσεις οι οποίες είναι πιο επικίνδυνες μέσα στο γήπεδο και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι οι Scrum Half, ξέρω εγώ, δίνουν τις περισσότερες πάσες. Οπότε θέλει να μιλήσουν με αυτούς πότε η μπάλα είναι μέσα στο ρακ, πότε είναι εκτός του ρακ. Αυτό ακριβώς και πώς ακριβώς θα σφυρίξει στο συγκεκριμένο αγώνα. Ακριβώς, ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνίες και να υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο, είναι να υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι. Και νομίζω ότι το Scrum είναι κάτι όντως που καθυστερεί στην ουσία λόγω της δομής του ένα παιχνίδι και επειδή γίνεται και αρκετές φορές στον αγώνα, είναι λογικό να γίνεται κάτι και πριν το παιχνίδι για να μην, αυτό που λες, να είναι ελκυστικό, να μην καθυστερούμε και ο θεατής να βλέπει κάτι βαρετό τέλος πάντων. Στη συνέχεια μιλάει με τους δύο αρχηγούς και γίνεται το στρίψιμο του κέρματος. Η ομάδα η οποία έχει κερδίσει το στρίψιμο του κέρματος διαλέγει αν θέλει να έχει το εναρκτήριο λάχτισμα ή να έχει περιοχή. Αν η μία ομάδα πάρει το εναρκτήριο λάχτισμα, τότε η άλλη διαλέγει ποια περιοχή. Εδώ είναι ακριβώς πώς συμβαίνει στο ποδόσφαιρο που το γνωρίζουν, φαντάζομαι, περισσότεροι που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Είναι το ίδιο. Δηλαδή γίνεται το στρίψιμο και επιλέγει η ομάδα που κερδίζει ένα από τα δύο. Ωραία. Και μετά στη συνέχεια μπορεί να γίνει το ζέσταμα των ομάδων και πλέον έχουμε έρθει στην κανονική ροή για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Τι γίνεται λοιπόν στη σέντρα, να το πω έτσι. Η ομάδα η οποία έχει κερδίσει. Έχει επιλέξει το εναρκτήριο λάχτισμα, αυτό που κάνει είναι να στείλει την μπάλα στο κέντρο και να κάνει ένα drop kick, δηλαδή να αφήσει την μπάλα να σκάσει στο έδαφος και στην επαναφορά της να την κλωτσίσει και πρέπει η μπάλα να περάσει τη γραμμή των 10 μέτρων. Να πούμε λίγο ποια είναι η γραμμή των 10 μέτρων. Αυτό ακριβώς θέλαμε τώρα, ναι. Στο κέντρο, δηλαδή δεξιά και αριστερά από τη γραμμή του κέντρου, υπάρχουν διακεκομμένες γραμμές που είναι η γραμμή των 10 μέτρων. Πρέπει η μπάλα υποχρεωτικά να περάσει από αυτή τη γραμμή. Εάν δεν περάσει η μπάλα, υπάρχουν κάποιες επιλογές. Αν η ομάδα η οποία δέχεται το λάκτισμα πιάσει την μπάλα, τότε αυτομάτως σταματάει να υπάρχει πλεονέκτημα και η φάση συνεχίζεται και το παιχνίδι συνεχίζεται. Εάν η μπάλα δεν περάσει τα 10 μέτρα και την πιάσουν οι αμυντικοί, τότε ο διαιτητής απευθύνεται στον αρχηγό της ομάδας και του δίνει κάποιες επιλογές. Μία επιλογή είναι αν θελήσει η ομάδα η οποία κλώτησε να ξανακλωτσίσει πάλι, δηλαδή αντίπαλη ομάδα, ή σκραμ στο κέντρο, ή αν η μπάλα έχει βγει τελείως εκτός γηπέδου, του δίνει την επιλογή του πλαγίου. Του line out, αλλά στη σέντρα. Εδώ να πούμε για να καταλάβει ο κόσμος ότι μόλις γίνεται η σέντρα, μόλις δηλαδή κάνει τον drop kick ο παίχτης που έχει την μπάλα στην κατοχή του, τότε μπορούν να ξεκινήσουν οι παίχτες
τις συμπαίκτες του και να πηγαίνουν προς την αντίπαλη εστία, ας πούμε. Ακριβώς. Και η μπάλα γίνεται διεκδικήσιμη. Δηλαδή, αν η μπάλα περάσει τα 10 μέτρα, όπως, είναι, όπως είπες πριν, τότε μπορεί ο επιτιθέμενος να τη διεκδικήσει την μπάλα. Αυτό είναι το κόλπο το οποίο κάνουν οι περισσότερες ομάδες. Ναι. Ο παίκτης ο οποίος ξεκινάει το λάκτισμα έχει συνονοηθεί με τους συμπαίκτες τους πότε θα πρέπει να ξεκινήσουν, με τι ταχύτητα και πόσο ψηλά και πού θα στείλει την μπάλα. Ναι, ώστε βέβαια. Να η μπάλα να μπορέσει να την ξαναδιεκδικήσει. Να είναι διεκδικήσιμη, αυτό ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και βίντεο, δύο βιντεάκια. Βλέπουμε εδώ είναι το ένα βίντεο από το 7 που έγινε στο Las Vegas. Ο παίκτης των Φίτζι ξανακέρδισε την μπάλα και στη συνέχεια σκοράρανε βέβαια το try. Αλλά βλέπουμε ότι η μπάλα ήταν στον αέρα, είχαν συνεννοηθεί, έτρεξε, πέταξε την μπάλα προς τα πίσω και μετά σκοράρανε το try. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, ότι εγώ ήμουν σε ένα τουρνά στο Βέλγιο και υπήρχε μια ομάδα από τη Γαλλία η οποία ήταν τόσο δουλεμένη που όλα τα. Επειδή εκεί παίξαν, ήταν τένις, τέλος πάντων, που είναι στην διαλογική του Σέβενς και είχαν την κατοχή της μπάλας, τη σέντρα δηλαδή, κάθε φορά που σκοράρανε. Και στην ουσία η αντίπαλη ομάδα δεν ακούμπησε την μπάλα στα στερεομήχρονα ειδικά, διότι σε κάθε try είχαν πάλι το free kick, τη σέντρα. Την έστελνε ο παίκτης ακριβώς στη γραμμή των 10 μέτρων, η οποία τη διεκδικούσε κατευθείαν ο συμπαίκτης του, την έπαιρνε, τη διεκδικούσε, την έστελνε πίσω δηλαδή, την έπαιρνε και ξανακάναν try στην ουσία, ξανακάναν το ίδιο. Και σε ένα ολόκληρο ημίχρονο κάναν αυτό το πράγμα. Ναι. Mm-hmm. Και ήταν φοβερό γιατί έλεξε το match. Ναι, 95-0 ξέρω. Ωραία. Βλέπουμε εδώ ένα δεύτερο βίντεο. Βλέπετε τον αέρα που υπάρχει και κοιτάξτε, κάνει drop, η μπάλα γυρίζει τελείως πίσω. Ναι, ναι, ναι. Α, και φεύγει τελείως. Και βγαίνει τελείως εκτός γηπέδου. Τόσο δυνατός ήταν ο αέρας. Ναι, ναι. Δεν πέρασε τα 10 μέτρα, οπότε στην ουσία ξαναγυρίζει η φάση στο κέντρο και έχει free kick η ομάδα η οποία δεν έκανε το λάκτισμα. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, Γιώργο, σε τέτοιες καιρικές συνθήκες, ίσως δεν είναι απαγορευτικές, ας πούμε, για ένα παιχνίδι. Δεν υπάρχουν απαγορευτικές συνθήκες. Η μόνη απαγορευτική συνθήκη είναι σε θέματα ασφαλείας, δηλαδή το γήπεδο να είναι τόσο πολύ πλημμυρισμένο. Ή από νερό, από χιόνι, ή οτιδήποτε. Ναι, ή το χιόνι να έχει γίνει πάγος. Ναι, με χιόνι μπορούν να παίξουν, καλά, ναι. Αλλά με πάγος είναι, ο πάγος είναι απαγορευτικός. Αλλά θέλω να πω ότι και ένας τόσο ισχυρός αέρας σε ένα παιχνίδι. Δεν υπάρχει, εντάξει, όχι, είναι όπως το ποδόσφαιρο. Παίζεται το παιχνίδι, αλλά σίγουρα δημιουργεί πλεονέκτημα, ναι, στην ομάδα που έχει τον αέρα, ας πούμε, το μέρος της. Ωραία. Να δούμε λοιπόν, αφού αναλύσαμε τη θεματολογία στην ουσία της σημερινής εκπομπής, να δούμε κάποια βίντεο, έχεις φέρει κάποια βίντεο, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ σε αυτήν την εκπομπή ότι, και έχουμε ευλογήσει τα γένια μας, ότι το rugby είναι ένα άθλημα που είναι ιδιαίτερο, που έχει μια ιδιαίτερη ηθική, που όλοι σέβονται τους συμπαίκτες τους, τους αντιπάλους, τους φιλάθλους. Και το διαιτητή, ναι. Και οι φίλαθλοι αντίστοιχα κτλ. Φυσικά δεν εννοούμε ότι δεν συμβαίνουν έκτροπα ή παρατράγουδα σε έναν αγώνα ράγκμπι. Είναι φυσιολογικό άλλωστε και θα ήταν και παράλογο γιατί σε ένα τόσο. Τέλος πάντων, όχι βίαιο ακριβώς, αλλά σε ένα άθλημα που έχει επαφή και είναι δυναμικό άθλημα, εννοείται ότι συμβαίνουν παρατράγουδα. Και επίσης εννοείται ότι όλοι οι παράγοντες των ομάδων, ή όλοι οι διαιτητές, ή όλοι οι παίκτες δεν είναι ξαφνικά άγιοι, γιατί δεν υπάρχουν άγιοι παντού. Ακριβώς. Όμως η διαφορά είναι. Η διαφορά είναι ότι παρότι είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις αυτές, τιμωρούνται πάρα πολύ αυστηρά. Δηλαδή είναι οι παραβάσεις οι οποίες επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Αυτό το οι εξαιρέσεις οι οποίες επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Και θα δείξουμε κάποια βίντεο είτε από παίκτες οι οποίοι παρεκτράπησαν, είτε από φιλάθλους και θα εξηγήσουμε αναλυτικότερα τι συμβαίνει. Μα νομίζω ότι όλο αυτό το θέμα με το rugby, επειδή όντως είναι ένα άθλημα εν τη γενέση του κάπως βίαιο, αν δεν είχε μια συγκεκριμένη δομή και αν δεν προστατευόταν από τις ίδιες ομοσπονδίες και από τις ομάδες και από όλους όσους λαμβάνουν μέρος στην εξαγωγή ενός αγώνα rugby, τότε θα είχε πρόβλημα σίγουρα. Ακριβώς. Οπότε γι' αυτό το λόγο, όλα αυτά τα χρόνια οι ομοσπονδίες και κάνοντας shift προς τα κάτω, όλοι όσοι ασχολούνται με το rugby, είναι αυστηροί σε αυτά τα θέματα και καλά κάνουν για να αποτρέψουν όλο αυτό το. Έχουν αποτρεπτικό. Εκτός από αποτρεπτικό ρόλο, θέλουν να προστατεύσουν την ηθική του παιχνιδιού και το να. Το ίδιο το παιχνίδι. Ακριβώς. Το παιχνίδι. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε και εμείς εδώ, έτσι. Λοιπόν, το πρώτο βίντεο που έχουμε να δούμε είναι εδώ, βλέπουμε κλωτσιά. Κλώτσισε ο παίκτης. Αυτό είναι από πρωτάθλημα στην Αργεντινή. Αυτό είναι. Αυτό που είδαμε ήταν κλωτσιά στο κεφάλι. Ναι, ο παίκτης αυτός, το πρόπειλο, το ξαναβλέπουμε πάλι το βίντεο, βλέπετε εδώ. Ναι, βέβαια.
Αυτός ο παίχτης τιμωρήθηκε με 99 χρόνια αποκλεισμό από τις αθλητικές δραστηριότητες του ράγκμπι. Ήταν πολύ δολοφονικό να το πω έτσι το χτύπημα αυτό, βέβαια. Αλλά όντως πιάστηκε on camera κιόλας και η Ομοσπονδία και η ομάδα. Η μεγαλύτερη τιμωρία που μπορούσε να δοθεί. Στην ουσία δεν ξαναπήρε ράγκμπι. Ακριβώς. Εδώ είναι ένας φίλαθλος ο οποίος μπαίνει, φίλαθλος τώρα εντός εισαγωγικών, μπήκε μέσα στον αγώνα Νότια Αφρική με Νέα Ζηλανδία και επιτέθηκε στο διαιτητή και βλέπουμε αυτομάτως πως όλοι οι παίχτες και των δύο ομάδων θέλησαν να προστατέψουν τον διαιτητή. Μπήκανε βέβαια στη μέση και οι σεκιουριτάδες, τον πήραν τέλος πάντων έξω. Ο παίχτης αυτός είναι, ο φίλαθλος, συγγνώμη, αυτός είναι από την Νότια Αφρική. Τιμωρήθηκε διαβίου αποκλεισμού από όλες τις αθλητικές δραστηριότητες και παρουσιαζόταν μία ώρα πριν από κάθε αγώνα ράγκμπι σε αστυνομικό τμήμα. Εντάξει, αυτά είπαμε συμβαίνουν σε όλα τα αθλήματα και νομίζω ότι εντάξει, πρέπει να είσαι αυστηρός απλά. Ο διαιτητής, συγγνώμη να διακόψουμε, ναι. Βλέπουμε εδώ ότι ο διαιτητής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι πράγματα προς αποφυγή. Όμως όταν συμβαίνουν, βλέπουμε πάλι εδώ πώς έγινε. Και αυτομάτως πως ο Ρίτσι Μακό, τότε που ήταν πιτσιρικάς, και όλοι οι υπόλοιποι παίχτες της Νότιου Αφρικής και της Νέας Ζηλανδίας. Εντάξει, δεν τραυματίστηκε και πολύ γιατί λίγο. Εντάξει, ναι, εδώ τραυματίστηκε, τώρα στο πέσιμο. Ναι. Μάλιστα. Και βλέπουμε τι να μεταφέρεται εδώ γιατί είχε ναι, στο χέρι. Ναι. Είπαμε. Ωραία. Ό,τι γίνεται υπάρχει ανάλογη ποινή. Επόμενο θέμα που έχουμε φέρει για τους τηλεθεατές μας είναι ένα γεγονός που έγινε στο Newbury Rugby Club, Rugby Football Club, το οποίο είχε και ομάδα ποδοσφαίρου. Το κλαμπ αυτό είχε και ομάδα ποδοσφαίρου. Αυτό είναι ενδιαφέρον, όντως. Ναι, η ομάδα ποδοσφαίρου δεν πήγαινε πάρα πολύ καλά, σε αντίθεση με την ομάδα rugby, η οποία είχε ανωδική πορεία. Οπότε οι οργανωμένοι οπαδοί του ποδοσφαίρου αποφασίσανε να πάνε στο rugby. Και φέρνοντας μαζί τις συμπεριφορές, δηλαδή μιλούσαν άσχημα προς τους διαιτητές και ναι, προς τους παράγοντες. Αυτό το χουλιγκανισμό του ποδοσφαίρου, τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει, ναι, αυτό να το πούμε έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο πρόεδρος του rugby club, σε ηλικία ήταν 65 χρονών, έγραψε ένα γράμμα προς τους οργανωμένους οπαδούς του ποδοσφαίρου που ήρθαν στο rugby και τους είπε ότι κάθε Σαββατοκύριακο υπάρχουν 500 παιδιά που παίζουν rugby και ότι η συμπεριφορά των φιλάθλων αυτών είναι αποτρεπτική και είναι εναντίον αυτών που προσβεύει το ράγκμπι. Και τους είπε ότι δεν είναι αποδεκτή να ξαναέρθουν στον επόμενο αγώνα που είχαν εντός έδρας. Και αν κάποιοι φίλοι είχαν αγοράσει εισιτήρια, να περάσουν τα εκδοτήρια να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Γιατί δεν προσβεύει αυτό το ράγκμπι. Αυτό το είναι παράδειγμα προς μίμηση. Νομίζω θα βρεθούμε και εμείς σε αυτή τη φάση εδώ στην Ελλάδα, ίσως. Και είναι ένα καλό παράδειγμα το τι πρέπει να γίνει. Ναι, σίγουρα. Γιατί εντάξει, είπαμε, είναι ένα άθλημα που. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι επαφής, οπότε έχει ενσωματώνει ένα είδους βίας που βέβαια για εμάς που ασχολούμαστε με το άθλημα καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι έτσι, αλλά τέλος πάντων δεν γι' αυτό είναι μου άναρχο. Το βλέπω. Όχι, καθόλου, ούτε καν. Γι' αυτό και ξέρεις, εμένα με ρωτάνε πολύ, μα είναι λέει επικίνδυνο. Λέω παιδιά δεν είναι επικίνδυνο. Όπως όλα τα αθλήματα, όλα είναι επικίνδυνα. Έχει κανόνες, δηλαδή δεν πας να πλακωθείς το ξύλο. Ούτε καν. Έχει κανόνες και κανόνες που είναι τέτοιο. Σίγουρα έχει μια επικίνδυνοτητα μεγαλύτερη από κάποια άλλα αθλήματα, έτσι, δεν είναι τένις, αλλά. Όχι ότι είναι και κανένα άνθρωπο που θα το παίξει και θα σκοτωθεί. Ακριβώς. Αλλά σίγουρα λόγω της λογικής του θέλει πραγματικά εν τη γενέση του να οργανωθεί τόσο σωστά και να καταλάβουν όλοι γιατί ακριβώς μιλάμε. Γιατί αλλιώς είναι πολύ εύκολο όντως να παρεκτραπεί και να διοχετευτεί εκεί όλος ο κανιβαλισμός της κοινωνίας μας να διοχετευτεί στο άθλημα αυτό. Εντάξει. Είναι καλό παράδειγμα αυτό. Λοιπόν, γιατί μπορεί να κάνει και τι πρέπει να κάνει ένας παράγοντας, έτσι. Επόμενο παράδειγμα. Σε αγώνα τεστ μάτς που είχε μεταξύ της Αγγλίας και της Νέας Ζηλανδίας, διαιτητής ήταν ο Νάιτζελ Όουενς. Να εξηγήσουμε λοιπόν στους θεατές μας ότι ο Νάιτζελ Όουενς φέτος σφύριξε τους τρεις μεγαλύτερους τελικούς μέσα στη διάρκεια 50 ημερών. Δηλαδή, σφύριξε τελικό παγκοσμίου κυπέλου, σφύριξε τελικό ευρωπαϊκού και τελικό προ-12. Βραβεύτηκε σαν ο διαιτητής της χρονιάς και ήταν επίσημος καλεσμένος στα 90 γενέθλια της Βασίλισσας Ελισάβετ. Όπου τιμήθηκε με τον τίτλο του MBE, που σημαίνει Member of British Empire. Μεγάλος τίτλος, μεγάλη τιμή για τον Νάιτζελ Όουενς. Να πούμε ότι έχει δηλώσει ότι είναι ομοφιλόφιλος. Ότι είναι ομοφιλόφιλος και πίστευε ότι στις αρχές που το δήλωσε ότι θα είναι εναντίον
της καριέρας του. Όμως στην ουσία δεν τον επηρέασε καθόλου. Στο συγκεκριμένο λοιπόν παιχνίδι μεταξύ της, είπαμε, της Νέας Ζηλανδίας και της Αγγλίας, δέχτηκε λεκτική βία από δύο φιλάθλους ως προς τις σεξουαλικές του προτιμήσεις. Ήταν τόσο έντονες που η λεκτική αυτή βία, ο τραμπουκισμός, όπου άλλοι φιλάθλοι καλέσαν την αστυνομία, συνελήφθησαν αυτοί οι δύο οι φιλάθλοι, πήγαν στο αστυνομικό τμήμα, υπήρξε δικάσιμος, η οποία δικάσιμος και στους δύο ήταν από 2 χρόνια αποκλεισμό από τα γήπεδα και από 1.000 λίρες όπως ηθική αμοιβή προς τον Nigel Owens. Ο Nigel Owens βέβαια δεν τις δέχτηκε αυτές τις λίρες και είπε, γιατί είναι σε κάποιους φιλανθρωπικούς οργανισμούς, θα τους είπε πού να τα καταθέσουν τα χρήματα αυτά. Ναι. Και το πιο σημαντικό απ' όλα ήταν ότι ο πρόεδρος της Αγγλικής Ομοσπονδίας βγήκε δημόσια και ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά των φιλάθλων, ναι, ως προς τον Nigel Owens, και εκτός από αυτό θα υπήρξε μεγαλύτερη έρευνα μήπως τυχόν υπάρχει αυτό το σύστημα της λεκτικής βίας και σε άλλους διαιτητές. Και νομίζω, είπαμε, όπως και για τα προηγούμενα θέματα, είπαμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε έτσι κι αλλιώς τον αθλητισμό από τέτοιες ακραίες καταστάσεις, έτσι, οι οποίες αν δεν το προστατεύσουμε γίνονται ανεξέλεγκτες κάποια στιγμή και δημιουργούν ανθρώπινο πρόβλημα, και είναι λάθος αυτό. Ωραία. Επόμενο. Και έχουμε και ένα τελευταίο. Προτελευταίο. Έχουμε επόμενο. Είναι το tackling του πατέρα. Συνήθως οι γονείς βλέπουν στα μάτια των παιδιών τους πράγματα τα οποία δεν έχουν εκείνοι ολοκληρώσει. Οπότε μπορούν να θεωρούν ότι το παιδί τους είναι ο Μέση, ότι είναι ο Πόποκ, οποιοςδήποτε, ξέρω εγώ, στο άθλημα που ασχολείται, ο μεγαλύτερος αθλητής. Star, ναι. Ναι. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία που θα δούμε, ένας πατέρας, του οποίου ο γιος ήταν σε εφηβικό πρωτάθλημα, ο γιος του έπαιζε ράγμπι και έχανε η ομάδα του από μια πολύ καλύτερη ομάδα. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη φωτογραφία βλέπουμε τον πατέρα να είναι στη γραμμή του πλαγίου και να βάζει τρικλοποδιά σε παίκτη της αντιπάλου ομάδας του γιου του που πήγαν να σκοράρουν. Ο πατέρας αυτός απομακρύνθηκε από το γήπεδο και για ένα χρόνο πλέον το απαγορεύτηκε είσοδο ούτε καν να είναι στα πλάγια στο γήπεδο. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί στα εφηβικά και στα παιδικά δεν υπάρχουν εξέδρες, οπότε κάθονται στη πλάγια γραμμή. Ναι. Για την ιστορία, χάσε η ομάδα του με 65-0. Αλλά νομίζω ότι δίκαιο το τιμωρήθηκε το δίκαιο. Ναι, εννοείται. Εντάξει, αυτά στην Ελλάδα θα αργήσουμε να τα δούμε, μου φαίνεται. Εντάξει, είναι όμως κάτι το οποίο θέλουμε να, σίγουρα. Να μην γίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σίγουρα. Επόμενο βιντεάκι που έχουμε είναι από τον Ρωμάν Ποέτ. Αυτός είναι διαιτητής που ήταν και στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Τιέν από την Τουλόν μίλησε άσχημα στο διαιτητή. Είχε δεχτεί κίτρινη κάρτα για προηγούμενη παράβαση και αυτομάτως η κίτρινη κάρτα, επειδή μίλησε έγινε άσχημα, κόκκινη. Έγινε κόκκινη. Βλέπετε εδώ ότι συνεχίζει τη λεκτική βία. Οι αντίπαλοι όμως τον προσπαθούν να τον συναντήσουν για να βγει εκτός. Τελειώνει το παιχνίδι. Ο Τιέν ήταν στον πάγκο. Βλέπετε εδώ πέρα, εκείνο συνεχίζει τώρα. Τον παίρνουν οι σεκιουριτάδες, θα τον βγάλουν έξω. Συνεχίζει τη συμπεριφορά αυτή. Οι παράγοντες της ομάδας προσπαθούν να τον ηρεμήσουν. Βλέπουμε και τους σεκιουριτάδες. Βγαίνει λοιπόν ο διαιτητής και ο Τιέν αυτό που κάνει είναι να συνεχίζει να βρίζει και εδώ θα φύγει από τους σεκιουριτάδες και θα μπει στη φυσούνα μέσα και για να συνεχίσει τη βία, τη λεκτική βία. Δεν χτύπησε καθόλου τους διαιτητές και ευτυχώς για αυτόν. Αλλά για όλη αυτή λοιπόν τη συμπεριφορά η Γαλλική Ομοσπονδία και η Διαιτησία τον τιμωρήσανε με 15 μήνες αποκλεισμό από το ράγμπι. 15 μήνες για έναν παίχτη ο οποίος είναι 35 ετών. Καλά, είναι αυτός, που σταματά στο άθλημα. Και η Τουλόν του διέκοψε το επαγγελματικό συμβόλαιο που σημαίνει τελείωσε η επαγγελματική του καριέρα. Θέλουν να προστατεύσουν και τους διαιτητές, να προστατεύσουν και το άθλημα. Οτιδήποτε είναι παραβατικό τιμωρείται και τιμωρείται αυστηρά. Και είναι λογικό, είπαμε, γιατί εντάξει, αλλιώς το άθλημα αυτό θα είχε πολλά προβλήματα. Εδώ έχουν άλλα και άλλα αθλήματα λόγω τέτοιων συμπεριφορών. Πόσο μάλλον το ράγκμπι που είπαμε είναι και λίγο πιο ιδιαίτερο. Γι' αυτό έχουμε λοιπόν και τη φωτογραφία τη τελευταία. Ναι, ότι είναι ένα gentleman. Έτσι. Είναι ένα παιχνίδι για gentleman. Κανονικά. Ωραία. Γιώργο, νομίζω καλύψαμε και τη σημερινή θεματολογία. Ευχαριστούμε όλους όσους παρακολουθήσατε και την 6η εκπομπή του Rugby Show. Ευχαριστούμε πολύ και τον Γιώργο. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν στην επόμενη εκπομπή και με άλλα θέματα. Επειδή όμως έχουμε καλύψει ήδη τη βασική θεματολογία,
Από την επόμενη εκπομπή θα δεχόμαστε και τα email σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ήδη βλέπετε στις οθόνες σας, ώστε να απαντήσουμε σε τυχόν απορίες ή ερωτήσεις που έχετε σχετικά με το άθλημα του rugby. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα.